Καλησπέρα φίλες και φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό, κατανόστιμο. Μπεκρή μεζέ λέγεται. Το φτιάχναμε πάρα πολύ παλιά όταν είχαμε μαγαζί. Τα έφτιαχνε και η γιαγιά μου. Και πολλοί στις κόσμους, όχι μόνο η γιαγιά μου, δεν είναι συνταγή της γιαγιάς μου. Εγώ θα σας δείξω πώς το κάνουμε εμείς. Λοιπόν, σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε το λάδι και το κρέας που πρώτα το έχω ζεματίσει και το έχω σουρώσει. Θα ρίξω χοντροκομμένα κρεμμύδι και σκόρδο. Δύο φιλαράκια θυμάρι ή ρίγανη ό,τι έχετε. Δύο κλωναράκια μαϊντανό, δεν θα τον κόψω το μαϊντανό. Πιπεριές πράσινες, κόκκινες και κίτρινες αν έχετε, αλλά δεν πειράζει. Και μια χουφτίτσα μικρή, ανάμεικτα. Λαχανικά ανάμεικτα. Πάπρικα γλυκιά ή μπούκουβο καυτερό, ένα φύλλο δάφνη, πιπέρι και ένα σπιτικό ζωμό λαχανικών, κύβο λαχανικών. Υπάρχει βίντεο στο κανάλι μου να δείτε πόσο εύκολα φτιάχνεται. Θα προσθέσω αλάτι, λίγο στην αρχή, θα το βάλω πάνω στο μάτι στη φωτιά, θα τα τσιγαρίσω λιγάκι. Θα ρίξω μία ντομάτα που την έχω κόψει σε κύβους, όχι μικρούς κύβους, μεγάλους. Θα τη φέρω μια βόλτα έτσι μισό λεπτάκι και την ντομάτα και μετά θα ρίξω κρασί. Θα αφήσω 2 λεπτά λίγο να εξατμιστεί το κρασάκι. Βλέπετε? 2 λεπτά και να εξατμιστεί το κρασάκι. Και μετά θα προσθέσω ζεστό νερό και θα το σκεπάσω να βράσει. Αν το κάνετε σε χύτρα, θέλει μισή ώρα. Αν το κάνετε σε κατσαρόλα, θα το βράσετε μέχρι να μαλακώσει. Εδώ έχω τυρί. Είναι τυρί από το μαλακό Αγελάδος, όχι ολμυρό. Έχει μαλακώσει το κρέας. Έχει περάσει μία ώρα περίπου και 10 λεπτά. Εν τω μεταξύ έχω τηγανίσει και πατατούλες φρέσκες, έχω φτιάξει και χυλοπίτες. Θα ρίξω τώρα το τυρί, ό,τι τυρί έχετε. Καλό είναι ένα μαλακό τυρί να λιώνει λίγο, να μην είναι σκληρό. Θα σβήσω τη φωτιά, θα σβήσω το μάτι. Θα το σκεπάσω λιγάκι και θα το αφήσω να λιώσει. Θα το αφήσω να σταθεί 5 λεπτάκια. Βλέπετε, έχω κάνει και χυλοπίτες. Μπορείτε να το σερβίρετε με ρύζι, με πατάτες, με χυλοπίτες. Με ό,τι σας αρέσει. Το κρέας είναι λουκούμι. Έχει λιώσει. Συνήθως χρησιμοποιούμε χοιρινό κρέας, αλλά γίνεται τέλειο και με το μοσχάρι, παιδιά. Κάποιοι που δεν μπορούν να φάνε το χοιρινό, μπορούν να το κάνουν με το μοσχάρι. Βλέπετε εδώ τα τυριά λιώνουν, δεν έχουν γίνει σαλάστιχο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι και η επιτυχία αυτού του φαγητού. Το διατηρούμε ζεστό για να είναι μαλακά τα τυριά και το σερβίρουμε με ό,τι μας αρέσει. Μπορείτε να το βάλετε και σε πύλινα από κάτω τις πατάτες και από πάνω το κρεατάκι. Ό,τι εσείς θέλετε. Είναι κατανόστιμο. Εγώ θα σας γράψω την ποσότητα των υλικών για 1 κιλό κρέας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους, Ελλάδα και εξωτερικό, για τα πάρα πολύ ωραία λόγια σας, για τα like και τις κοινοποιήσεις, για τις εγγραφές, για τα πάντα. Πάνω απ' όλα για την αγάπη σας. Φτιάξτε λοιπόν αυτό το μερακλίδικο φαγητό και θα πάρετε πολλά μπράβο. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου και έρχεται βιντεάρα με κέικ μήλου φανταστικό.